Καλησπέρα, δεν ξέρω να ακούγομαι έτσι. Μ' ακούτε έτσι ή το πάω από μικρόφωνο? Μικρόφωνο, ε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε καταρχάς. Λοιπόν, είναι μια ομιλία που δεν ήθελα να θέσω συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό το άφησα εφόλησης ημής, να μπορεί να ρωτήσει ο καθένας και τι θέλει. Λοιπόν, τα θέματα που θέλω να θίξουμε είναι πρώτα βιντεοσκόπηση. Πώς ασχολείται από εσάς βιντεοσκόπηση? Μόνο δύο άτομα, εντάξει, okay. Οπότε να μείνουμε περισσότερο στο ψάρεμα. Λοιπόν, καταρχάς, τώρα εδώ πέρα, το ψάρεμα, εδώ πέρα που βλέπετε είναι η συναγρίδα. Πάντα πίστευα ότι το να πιάσει ένα ψάρι δεν είναι δύσκολο. Και βλέποντας όλα τα βίντεο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια προσπάθεια όλοι να επικεντρωθούν στο ψάρι και να δείξουν το ψάρι που πιάνουν. Γι' αυτό εγώ ήθελα να δείξω και έχει περάσει η εντύπωση, τέλος πάντων, ότι τα ψάρια βγαίνουν με μεγάλες επιδόσεις, σε μεγάλα βάθη, με φοβερό εξοπλισμό κτλ. Κάτι που δεν ισχύει, ας πούμε, πάντα. Δηλαδή, όλοι έχουν στο νου τους τις επιδόσεις που νομίζω ότι είναι αποκλειστικά συνδεδεμένες με τα μεγάλα ψάρια. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως. Δηλαδή, ψαρεύοντας και με το pole που έχω γυρίσει τα βίντεο, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι ακόμα και με κάτι όχι ψαροτούφεκο, καν χωρίς ψαροτούφεκο, αρκεί να πηγαίνεις στη θάλασσα, κάποια στιγμή θα στο δώσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις επαφή με τη θάλασσα όσο πιο πολύ μπορείς. Δηλαδή, έπιασα ένα λαβράκι μεγάλο, το οποίο πιάστηκε σε 60 πόντους νερό, με τη μεγαλύτερη παραμονή 1-10, ας πούμε. Μεγαλύτερη παραμονή από αυτή δεν υπήρχε. Οπότε, αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι στη θάλασσα. Και παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες για να συλληφθεί το ψάρι, να πιάσει το ψάρι, που θα αρχίσω να τους αναλύω τώρα, ας πούμε, σιγά-σιγά. Λοιπόν, καταρχάς τα ψάρια ξέρουμε ότι βλέπουν, ακούνε και νιώθουν. Και μυρίζουν βέβαια σε επόμενη φάση και τέλος πάντων. Πρωταρχικό ρόλο σε μία βουτιά θα παίξει η ηρεμία που έχετε. Δηλαδή, κατεβαίνοντας, προσπαθούμε να χαλαρώνουμε από τα μεσόνερα για να πέσουν οι παλμοί, γιατί τα ψάρια, όσο η καρδιά χτυπάει δυνατά, δεν πλησιάζουν τόσο εύκολα. Πρέπει λίγο να ηρεμήσετε. Η βουτιά στην ουσία ξεκινάει όταν θα έχετε έρθει σε μια ηρεμία κάτω. Άμα καταφέρετε αυτούς τους φυγμούς να τους ρίξετε στη διάρκεια της κατάδυσης, τέλος πάντων, μόλις βρεθείς κάτω, αν είναι βουτιά τέλος πάντων πάνω από 10 μέτρα, ας πούμε, μόλις βρεθείς κάτω, ψαρεύεις κατευθείαν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθει σε ηρεμία, ούτω ώστε να αρχίσει να ψαρεύει. Ειδικά σε ψάρια όπως συναγρίδες, ψάρια που ψαρεύονται με καρτέρι τέλος πάντων, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να φτάσεις κάτω, να ηρεμήσεις, να κρυφτείς καλά και να μην δημιουργείς, να μην διαταράξεις την ηρεμία που υπάρχει εκεί που θα καταδεχθείς τέλος πάντων. Να μπεις μέσα και να γίνεις ένα με το χώρο. Λοιπόν, τα ψάρια ακούνε καρδιά, όπως ξέρουμε, σε νιώθουν και όλα αυτά στο ψάρεμα, στην τρύπα, είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί και αυτό ήταν ο λόγος βασικά που ξεκίνησα να ψαρεύω με pole, για να δείξω αυτό το πράγμα. Τα ψάρια στην τρύπα δεν είναι κάτι δύσκολο και είναι μια τεχνική που δεν σε εξελίσσει μεν πολύ, αλλά είναι μια τεχνική που σου χαρίσει ψάρια. Και το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια ήσυχη, να φτάσεις από το πλάι, ας πούμε, στην τρύπα, να δεις το ψάρι. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε αυτό, τέλος πάντων, στο ψάρεμα στην τρύπα. Το ψάρεμα στο ανοιχτό νερό τώρα, εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Χαίρετε. Λοιπόν, εκεί είναι όλο το παιχνίδι, εκεί είναι και τα εντυπωσιακά πλάνα που βλέπετε. Τώρα, άμα ήταν τα βίντεο μου, ας πούμε, άμα ήταν γυρισμένα τρύπα φακό, δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα, δεν θα ήταν όλες οι εικόνες αυτές που βλέπετε. Και αυτό επιχειρώ πάντα, να κάνω το ψάρεμα απ' έξω, ώστε να είναι πιο εντυπωσιακό, ας πούμε, και πιο σε εξελίσσει. Το ψάρεμα απ' έξω είναι που σε εξελίσσει. Καλά, τώρα εδώ πέρα έχουμε κάτι σουβλίσματα. Το φάγαμε αυτό πάλι. Δυστυχώς. Το επόμενο.
Λοιπόν. Να πω για την βιντεοσκόπηση λίγο, θέλω. Λοιπόν. Ή μάλλον όχι, ας συνεχίσουμε λίγο, να μιλήσουμε για τη συναυρίδα. Πόσοι από εσάς κυνηγάτε συναυρίδες εδώ πέρα και με τι όπλα? Καλής, ωραία, εντάξει. Okay. Λοιπόν, να μιλήσω για τη συναυρίδα λοιπόν που τη βλέπουμε. Οι συναυρίδες τώρα, οι πιο καλές εποχές να τις κυνηγήσετε, επειδή είναι ένα θύραμα που ενδιαφέρει πολλούς, μετά θα πάμε λίγο στο λαβράκι, ας πούμε. Η συναυρίδα θα αρχίσει Ιούνιο, αρχές Ιούνιο είναι η καλύτερη εποχή και Σεπτέμβρη. Τώρα, άμα ξέρετε, μέρη πριν αρχίσει η κίνηση του καλοκαιριού με τα πολλά τα σκάφη κτλ. Γιατί από 15 Αυγούστου αρχίζουν, από 15 Ιουλίου και μετά, στα περισσότερα μέρη αρχίζουν τα πράγματα λίγο και γίνονται άσχημα το καλοκαίρι. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν είναι η καλύτερη εποχή. Όσοι ψαρεύετε το καλοκαίρι και δεν βρίσκετε ψάρια, είναι λίγο, ούτε εγώ βρίσκω δηλαδή. Είναι λίγο περίεργη εποχή. Έχει πάρα πολύ κίνηση σκαφών κτλ. Τα ψάρια δεν προλαβαίνουν να ηρεμήσουν καθόλου. Θα πρότεινα για να τα καταφέρετε να πάτε πρωινές ώρες και απόγευμα, μόνο και μόνο για να είναι οι φάσεις που είναι πιο ήρεμα τα ψάρια εκεί. Μέσα στην υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, επειδή έχει πολλή κίνηση, μειώνετε τις πιθανότητες να τα βρείτε. Οπότε πρωινές ή απογευματινές ώρες, όχι τόσο για το ότι κυνηγάνε τα ψάρια και αυτό ισχύει, αλλά πλέον το καλοκαίρι μπαίνουμε σε άλλο τρυπάκι, είναι οι μόνες ώρες που είναι ήρεμα τα ψάρια για να μπορείς να τα κυνηγήσεις. Τα λαβράκια τώρα είναι ένα ψάρι το οποίο είναι για πολλούς, δεν το βλέπουν καν, δηλαδή μπορεί να ψαρεύεις και να μην βλέπεις καν λαβράκια. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες του γιατί έχει τη θολούρα και όλα είναι λίγο, δεν βλέπεις εικόνες. Είναι πολύ ψυχοφθόρο ψάρεμα γενικά, θέλει πολλές αλλαγές, δηλαδή να κάνεις κάτσες, όσοι ασχολείστε με τα λαβράκια είναι πολύ σημαντικό να κάνετε πολλές αλλαγές στο πρώτο, δεύτερο σημείο, άμα δεν έχει ψάρι μέσα στα πρώτα 20 λεπτά. Συνήθως, άμα δεν έχετε δει, δηλαδή μετά από 4-5 βουτιές ψάρι, δεν θα δείτε στον τόπο λαβράκι. Είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να αλλάξετε. Εγώ προτιμώ να αλλάζω, δεν παραμένω στα ίδια σημεία. Αλλά τα λαβράκια είναι πολύ λίγα πλέον, έχουν κυνηγηθεί με πάρα πολλούς τρόπους και έχουν μείνει λίγα και ειδικά μεγάλα ψάρια είναι πολύ σπάνια να τα βρεις. Από δικά μας, από δεδομένα που έχουμε από τις βουτιές μας κοιτώντας τα ρολόγια, συνήθως βρίσκουμε 2 λαβράκια στις 100 βουτιές, αν είμαστε τυχεροί. 2 καλά λαβράκια. Τουλάχιστον εδώ πέρα, Σαρωνικό, Κορινθιακό, Εβοϊκό, στα περίξ της Αθήνας, ας πούμε, 2 ώρες να φύγεις από την Αθήνα. Οπότε η συνάντηση με αυτά είναι λίγο δύσκολη. Αλλά είναι ένα ψάρι το οποίο μπορεί να το συλλάβει οποιοδήποτε, γιατί γίνεται σε πολύ ρηχά νερά. Δηλαδή, οι πιο βαθύες βουτιές δεν ξεπερνάνε τα 2-2,5 μέτρα. Και είναι ένα ψάρι που συνήθως θα έρθει και να πέσει πάνω σου τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, είναι λίγο 50-50 αυτό. Τα λαβράκια δεν θα πλησιάσουν καθόλου και έχουν το χαρακτηριστικό ότι άμα σε δούνε, δεν θα ξαναπλησιάσουν 9-10 φορές. Ενώ η συναυρίδα, ας πούμε, στο καρτέρι, άμα είσαι κρυμμένος, μπορεί να σου κάνει ένα πρώτο πέρασμα, να σε δει, να νιώσει να μην είναι λίγο σίγουρη και μετά με ένα ξύσιμο ή με ένα λαρικισμό να καταφέρεις να τη φέρεις. Με τα λαβράκια αυτά συνήθως είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν πρόκειται να έρθει το ψάρι άμα σε δει και λύσει την περιέργειά του. Οπότε, οι πιθανότητες θα είναι με το μέρος μας στις θολούρες. Άμα πάμε στις θολούρες, στην πηχτή τη θολούρα, θα το δούμε το ψάρι πολύ πιο γρήγορα μπροστά μας και θα είναι ήδη σε απόσταση βολής. Δηλαδή, να το πιάσεις ακόμα και με ένα καμάκι, ας πούμε. Χρειάζεται ένα κοντό όπλο, να στρίβει γρήγορα και να είσαι διαρκώς σε ετοιμότητα. Γιατί τα μεγάλα τα λαβράκια ειδικά τα έχω δει σε μέρες που δεν κυκλοφορεί τίποτα. Τώρα δηλαδή. Νικό, βάλε και το επόμενο βίντεο, ρε φίλε. Ένα με λαβράκι που λέει κάτι. Πάντα που λέει. Την άσακο. Πάντα το επόμενο, πρέπει να παίζει το επόμενο. Πάντα επόμενο κι άλλο. Άστο αυτό να παίζει, δεν πειράζει. Άστο. Λοιπόν, είχα μείνει στο ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ θολά, είναι θολά και είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δεν βλέπεις τίποτα. Τα καλύτερα λαβράκια
όπως και στο βίντεο που δεν το βρήκαμε τώρα τέλος πάντων, θα συναντώ μέρες που δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δηλαδή δεν θα βλέπω ούτε ψηλό, ούτε τίποτα. Είναι, βλέπω απλά σωματίδια. Δεν βλέπω κίνηση, είναι νεκρό και ξαφνικά από το πουθενά θα βγει μια μουτσούνα, ας πούμε, να έρχεται μπροστά σου. Οπότε θέλει ετοιμότητα. Εντάξει, τα μέρη που τα ψαρεύεις είναι προτιμώ σε ποτάμια, τριγύρω, οι πολλές και τα λοιπά και φλαταδούρες γύρω εκεί πέρα που έχει τα γλυκά νερά. Και πολύ υπομονή και επιμονή, γιατί μόνο έτσι θα το πεις αλλιώς. Γάμε σε κάτι. Λοιπόν, να πω λίγο για τη βιντεοσκόπηση. Δεν είναι πολύ εδώ πέρα που ενδιαφέρονται από ό,τι είδα, αλλά θέλω να τα πω αυτά γιατί κάποιους τους αφορά. Ναι, κάποια βασικά στοιχεία θέλω να πω, γιατί για να παίρνετε το μέγιστο από αυτό που έχετε, γιατί πολλοί ας πούμε αγοράζουν μια κάμερα, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάτε στην κάμερά σας την ταχύτητα εγγραφής. Οπότε να παίρνετε ανάλογη, δηλαδή μου λένε πως βγάζω τόσο καλή ποιότητα και εγώ τραβάω 1080. Πολλοί ας πούμε στα 1080 fps η ταχύτητα εγγραφής είναι 50.000 kbps. Και πολλοί ας πούμε χρησιμοποιούν πιο αργή κάρτα. Οπότε η κάμερά τους μπορεί να δώσει τα 50.000 kbps, αλλά γράφουν σε 12 ή σε 13. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά στην ποιότητα τέλος πάντων που θα δεις στο τελικό αποτέλεσμα. Μετά πάρα πολύ σημαντικό είναι η εστίαση της κάμερας. Που με κάθε παραμικρή κίνηση η εστίαση της κάμερας αλλάζει. Οπότε η κάμερα προσπαθεί διαρκώς να εστιάσει διαρκώς και διαρκώς και τότε είναι όλα, τότε είναι που πιξελιάζει, που εμφανίζονται όλα τα πίξελ. Τώρα αυτά τα πλάνα είναι 4, είναι 4K. Χρησιμοποιώ Sony κάμερες, κάτι που με ρωτάνε συνέχεια. Χρησιμοποιώ τη 1000 και τη 3000 τώρα. Είναι νομίζω η πιο καλή ποιότητα εικόνας που βγάζουν σε σχέση με, τις υπόλοιπες, ας πούμε με GoPro και τα λοιπά της αγοράς. Είναι η top. Για εμένα τουλάχιστον. Εντάξει, κάποια προβλήματα όσοι έχετε τις 100, την 100 και τη 200 τη Sony, υπάρχει, θέλει προσοχή λίγο με το πορτάκι, το μπροστά το πορτάκι τους έχουν θέματα, να το έχετε υπόψη σας. Διόρθωση χρώματος δεν χρησιμοποιώ, γιατί βαραίνει, δηλαδή η Sony έχουν το underwater mode. Δεν το χρησιμοποιώ καν αυτό, γιατί βαραίνει την εικόνα. Και το τελικό μου αποτέλεσμα εμένα δεν είναι πειραγμένα ούτε τα χρώματα, ούτε τίποτα. Το μόνο που είναι πειραγμένο είναι λίγο το sharpness, η ευκρίνεια, ας πούμε. Δεν πειράζω τίποτα άλλο. Προσπαθώ να το κρατάω έτσι λίγο όσο γίνεται τα χρώματα φυσικά και όσο ωραίο γίνεται τέλος πάντων το βίντεο. Δεν ξέρω, την είχα αφήσει την ομιλία, δεν είχα προετοιμάσει γιατί είχα κάνει την ομιλία στο Γλάφκο και συμμετείχαν πολλοί, οπότε προσπάθησα να το κρατήσω έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, αλλιώς συνεχίζω να πω για ροφό ή για... Παλιά την είχα στα όπλα την κάμερα, αλλά αυτό που κάνουν όταν η κάμερα είναι πάνω στο όπλο, στην ουσία δεν εστιάζει σε αυτό που βλέπει μπροστά, εστιάζει στο όπλο η κάμερα. Δηλαδή βλέπει το όπλο, δεν βλέπει τα ψάρια. Και αυτό είναι ο βασικότερος λόγος που σταμάτησα. Επίσης, όταν έχεις την κάμερα στο κεφάλι σου, καταγράφεις ό,τι βλέπεις εσύ, όχι ότι γυρνάει το όπλο. Δηλαδή, όταν θα περάσει ένα ψάρι από αριστερά σου και θα γυρίσει το κεφάλι να το δεις, το όπλο είναι εκεί, δεν θα το πάρει ποτέ. Οπότε είναι μια. Είναι δίκοπο μαχαίρι από την άλλη. Όταν έχεις το κεφάλι, πρέπει να σκέφτεσαι ότι πρέπει να στρίβεις το κεφάλι χιλιοστό-χιλιοστό. Που αυτό βέβαια σε βοηθάει και στο ίδιο το ψάρεμα να είσαι πιο αργός. Αλλά. Οι κινήσεις γρήγορες χαλάνε την ποιότητα της εικόνας πάλι. Θέλει να το έχεις πάρα πολύ στο μυαλό σου αυτό το πράγμα. Το πώς θα συμπεριφέρεσαι με το δέντρο στο κεφάλι, με την κάμερα στο κεφάλι. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα είναι μια σπήρα πάλι. Είπαμε για το ψάρεμα στην τρύπα. Κάποτε στο κόλπο του Οδυσσέα, νομίζω, ο Βλάχος είχε πει ότι το ψάρι είναι εύκολο χαρά να το πιάσει. Νομίζω ότι είναι εύκολο γιατί τελικά πιάνουμε τα ψάρια που αποφασίζουν μόνα τους να πεθάνουν στην ουσία. Κάποια ψάρια που δεν θέλουν να έρθουν, δεν θα έρθουν ποτέ. Τα ψάρια επιλέγουν να πλησιάσουν. Αυτά θα πιάσουν και θα επιλέξουν. Δεν είναι θέμα να είσαι καλός.
Δηλαδή, μπορεί να είμαι πολύ καλός εγώ και να βουτάω στα 30-40 μέτρα, να μην πιάσω τίποτα και ο άλλος δίπλα μου στην επιφάνεια να πιάσει να του θεαμαγιάτικο 40 κιλά, ας πούμε. Που εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό το ψάρι. Και παρόλα αυτά το έχει πιάσει, έχει συμβεί σε άλλον δίπλα μου, ας πούμε, που ψάρευε 3 χρόνια. Οπα. Οπότε αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι θέλει απλά επαφή με τη θάλασσα. Δεν κάνουν τα χρόνια εμπειρίας. Εμείς θα πιάσουμε τα ψάρια που θα αποφασίσουν να έρθουν. Όσο καλός και να είσαι, όσο καλό καρτέρι και να κάνεις, όσο καλά και να έχεις κρυφτεί, κάποια ψάρια δεν θα έρθουν. Κάποια άλλα θα έρθουν από μόνα τους με το που πατώσεις. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις εσύ κάποιες φορές, δεν θα το πιάσεις το ψάρι. Και την άλλη φορά, ας πούμε, στην Πάτμα ήμουν με τον Τόνι, τώρα που το είδα, ο οποίος είχε επιδόσεις, βουτάει 80 και βουτάει τρελά μέτρα, ας πούμε. Και παρόλα αυτά μου έλεγε πώς γίνεται και πώς κάνει, πώς θα πιάνεις. Αλλά είναι θέμα ψαριού. Δεν είναι στον άνθρωπο, νομίζω. Εσύ θα κάνεις ο ψαροδοφεκάς μέσα σε μια πενταετία, αν ψαρεύεις διαρκώς, νομίζω ότι μπορείς να έχεις μάθει ό,τι μπορείς να έχεις μάθει για τα ψάρια. Να έχεις μάθει να τα διαβάζεις. Δεν χρειάζεται, άμα ψαρεύεις μια πενταετία, ας πούμε, μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα, νομίζω έχει φτάσει σε ένα επίπεδο στο 90% αυτού που μπορείς να φτάσεις σαν ψαράς. Από εκεί και πέρα είναι επιδόσεις που θα βελτιωθούν και θα σε πάνε σε άλλα μέρη και θα γίνεις καλύτερος. Αλλά ό,τι έχεις να πάρεις από τα ψάρια και πώς να τα διαβάζεις και να κρίνεις το τι πρέπει να κάνεις, νομίζω μέσα σε μια πενταετία το έχεις καταφέρει αυτό. Καμιά ερώτηση, ναι, πες να βοηθήσω λίγο, γιατί έχω κολλήσει. Να ρωτήσω για την κάμερα. Έχω ότι θυμάζεις πλάγια. Ναι. Δεν στέκεται. Η Sony, η GoPro στέκονται εδώ πέρα. Η Sony είναι λίγο, είναι το σχήμα τους πεπλατισμένο λίγο, μπαίνει καλύτερα. Εδώ πέρα ταιριάζει τέλεια. Περνάει η μάτας από εδώ. Ο ημάντας μπαίνει περιμετρικά εδώ πέρα, στο κεφάλι. Εγώ φοράω έναν έξτρα ημάντα για να περιορίζω τις κινήσεις. Γιατί ακόμα και αυτό το τρεμόπαιγμα που παίζει το ελάχιστο η κάμερα, στην ποιότητα εικόνας μετά είναι τεράστια η διαφορά. Βλέπεις, όλο πίξε. Εγώ φοράω το GoPro εδώ. Με μάσκα ή με τον ημάντα. Με τον ημάντα. Παρ' όλα αυτά, όταν πάω να κάνω τη δουλειά, φεύγει. Φεύγει. Καλά, πρέπει να είναι καταρχάς τον ημάντα πρέπει να τον έχεις πολύ σφιχτό. Εγώ κάθε 2-3 βουτιές, ας πούμε, τη βγάζω την κάμερα γιατί τον έχω τόσο πολύ σφιχτό τον ημάντα που σε πιάνει τον κέφαλος. Δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να είναι όσο σφιχτός μπορείς για να έχεις την καλύτερη εικόνα. Πρέπει να τον έχεις έτσι. Λοιπόν, να πω λίγο για τα πέτυλα. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να μιλήσουμε για κάποιο κομμάτι του εξοπλισμού. Έλα, ρε Σπύρο. Τώρα, πόσο, έχω 2 χρόνια, κάπου εκεί, όχι 4 χρόνια, τι λέω, 4 χρόνια ξεκίνησα. Στην ουσία ξεκίνησα γιατί ήθελα λίγο να δείξω ότι τα ψάρια στην τρύπα είναι εύκολα να τα πιάσεις, γι' αυτό ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι να είσαι τρομερός, γιατί το ψάρι μέσα στην τρύπα, το πρωταρχικό, το πρώτο τρόπο που θα σε νιώσει το ψάρι είναι η πλευρική του γραμμή. Όταν το ψάρι είναι μέσα στην τρύπα το έχει χάσει αυτό, δεν σε νιώθει. Τελείως, έχει φύγει. Δεν σε βλέπει, δεν θα σε ακούσει, οπότε. Και επίσης, όταν θα φτάσεις μπροστά στην τρύπα, είσαι ήδη εντός βολής. Δηλαδή, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πατήσεις σκανδάλι. Αυτό τους περισσότερες... Το είδες το ψάρι να μπαίνει. Άμα δεν ήξερες, άμα δεν είδες, η εμπειρία σου με τα χρόνια. Αυτό που λένε ο καλός ψαράς πιάνει πάντα ψάρια, σημαίνει ότι για μένα αυτό που μεταφράζεται τουλάχιστον, επειδή θα ψαρέψω όλο το ψάρεμα με το μεγάλο όπλο στο ανοιχτό νερό, θα φάω τη φόλα μόνο, δεν έχει τίποτα. Στο τέλος θα κοιτάξω δύο τρύπες που ξέρω. Οπότε θα βγω μία από τις δύο τρύπες, θα έχει ένα ψάρι. Και θα βγω με ένα ψάρι. Έτσι λένε ότι πάλι έπιασε ψάρι αυτός. Ο καλός ψαράς, γι' αυτό βγαίνει ότι πάντα πιάνει ψάρι, ας πούμε, σαν να λέμε. Που αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Είτε να το δεις το ψάρι εσύ την ώρα που μπαίνει. Είτε να σου κάνει να μην το δεις, μπορεί να σου κάνουν κάποια άλλα να σου τραβήξει το μάτι. Καλόγριες απ' έξω ή απλά να είναι το τελευταίο μονόπετρο μεγάλο πριν το κρέμασμα. Που είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, θα είναι χαρακτηριστικό πόστο για να κυνηγάνε τουλάχιστον τα ψάρια, τα μαύρα. Μια στήρα, ένας ροφός, πήγες, τελευταία μονόπετρα στο κατρακύλι, ας πούμε, και στο κρέμασμα είναι το σημεία που θα σταθούν για να καρτερέψουν, ας πούμε. Τώρα, άμα θα είναι και τρύπα καλή για να κρυφτούν και θα είναι τρύπα τους,
Αυτό είναι άλλο. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό ταυτόχρονα. Έχει ποτέ να σε εκνευρίσει κάποιο κομμάτι εξοπλισμού σου, ας πούμε. Δηλαδή το όπλο δεν έφτανε τη βολή. Εντάξει, κοίταξε, αυτό γίνεται συνέχεια. Όταν πολλές φορές όχι συνέχεια, ψάχνεις, δηλαδή όλα σου φταίνουν, θα σου φταίνουν όλα, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Αλλά συνήθως καταλήγουμε ότι είναι δικό μας το λάθος. Και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ η βιντεοσκόπηση. Δηλαδή πολλές φορές εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε, λες τι έκανα, ας πούμε. Γυρνά σπίτι, βάζεις το βίντεο και το βλέπεις. Από το βίντεο παίρνεις πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, είχα κάνει ένα βίντεο που ανέλυα, επειδή η κάμερα πιάνει και τον ήχο. Και φαίνεται ότι μόλις ξεκίνησα να πλησιάσω ένα ροφό, δεν τον έφτανα και βάρεσα λίγο πιο γρήγορες παιδιλιές. Ναι, και κατευθείαν ο ήχος που παρήγαγα, ενώ καθώς βυθιζόμουν, ας πούμε, που ήταν ένα υπόκοφο. Μόλις έκανα τις μιλιές και απέκτησε ταχύτητα το σώμα μου, το ακούγονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλα αυτά είναι στοιχεία που τα βλέπεις και σου δίνουν, σου προσφέρουν εσένα. Ή θα δεις ότι σημάδευα εκεί και βέβαια έπεσε λίγο πιο δίπλα. Έκανα λάθος αυτό. Αντίδραση του ψάρι. Σου δίνει πληροφορίες για το τι συνέβη πραγματικά. Λοιπόν. Για εξοπλισμό. Λέω μια άλλη ερώτηση. Με τα ρόλε, έχεις παρατηρήσει να πάνε λίγο πιο χαμηλά, να φεύγει βέργα. Κοίταξε, τα ρόλε είναι μια ολόκληρη υπόθεση, γιατί μπορεί να είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Ο μόνος τρόπος που να κάνουν τη βολή να χάνει. Ο μόνος τρόπος να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα είναι να βάλεις κάμερα, όχι να την έχεις πάνω σου, να την έχεις, άμα σημαδεύεις εδώ ας πούμε, να έχεις μια κάμερα, να την έχεις στήσει εδώ πέρα και να τραβάει σταθερά το μέρος του όπλου που θέλεις να δεις τι γίνεται. Στα ρόλερ το λάθος συνήθως σημαίνει στην κεφαλή. Οπότε θα τραβήξεις το πλάνο, έτσι το έκανα εγώ δηλαδή, έστω την κάμερα, το πλάνο να παίρνει την κεφαλή. Αυτά που συμβαίνουν με τα ρόλερ συνήθως είναι είτε καθυστερεί, έχουν τριβές στα ράουλα, οπότε δεν μπορεί να γυρίσει αρκετά γρήγορα να διώξει την βέργα. Πολλές φορές, ας πούμε, δεν είναι σωστό το ύψος από τα φτεράκια. Οπότε μπορεί να ακουμπήσουν αφού τερματίσει στην κεφαλή, να τερματίσουν, να ακουμπήσουν μετά τα καρχαριάκια που ακολουθούν, να βρουν τη σκηνοκαμπάνα. Άλλο θέμα μπορεί να είναι θέμα βαριδώματος. Ένα ρόλερ μπορεί να είναι πολύ ελαφριά η κεφαλή του, να μην είναι αρκετά βαριδωμένη, ούτως ώστε μόλις φύγει από πάνω όλη η βέργα, αυτό ξαφνικά γίνεται πολύ ελαφρύ. Το σήκωμα που κάνει, μόλις αρχίζει να ελαφραίνει, το σήκωμα που κάνει το όπλο μπορεί να βρίσκει τη βέργα στην ουρά της και να τη χτυπάει. Οπότε να της δίνει καθοδική τάση. Να έχει πτώση, να κάνει βολή στην ουσία και να μην πηγαίνει ευθύβολα. Αυτό θα το δεις μόνο με σταθερούς στόχους, μόνο εσύ. Δηλαδή δεν μπορείς να το κρίνεις διαφορετικά. Όλα τα άλλα είναι απλά θεωρίες. Σε ψάρια, σε κινούμενους στόχους, δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά το ρόλερ, δηλαδή εγώ δεν μπορώ. Εντάξει, ψαρεύω κατά καιρούς και με άλλα όπλα, αλλά νομίζω ότι μόλις φύγει η ανάκρουση αλλάζει πολύ το ψάρεμά σου και οι βολές σου και η σιγουριά που νιώθεις. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο που βοηθάει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε. Ναι. Τι πλευστότητα προτιμάς το όπλο αυτό? Η πλευστότητα του όπλου... Θέλω να πάρω και αυτό για να το δείξω. Η πλευστότητα του όπλου... Εγώ θέλω να είναι ουδέτερο. Ειδικά το μεγάλο είναι ένα 30. Όχι να γέρνει λίγο προς απρός. Ελάχιστα η κεφαλή. Ελάχιστα η κεφαλή. Αλλά θέλω, ειδικά αν είναι μακρύ το όπλο, δηλαδή τώρα στο καρτέρι πρέπει να το, όπως το κρατάς, όπως θα το κρατάς το όπλο στο καρτέρι, πρέπει να εκεί να μένει. Ελάχιστα γιατί, άμα είναι, όσο πιο μεγάλο είναι και είναι μπροστόβαρο, αυξάνεται η δύναμη ομοφλογραφία μας που δημιουργείται. Θες ακόμα περισσότερη δύναμη για να το σηκώσεις. Σε ένα μικρό όπλο, θέλω να πω σε ένα πιο κοντό όπλο, έχεις περισσότερο περιθώριο να το έχεις πιο βαρύ. Και σίγουρα βαριά κεφαλή βοηθάει στην ανάκρουση. Να είναι λίγο όσο έχει μεγαλύτερη μάζα το όπλο και ιδιαίτερα στην κεφαλή θα βοηθήσει. Λοιπόν, το πόλο να το δείξω γιατί πολλοί μου λένε. Κάτι που δεν φαίνεται στο βίντεο, στα βίντεο μάλλον, είναι το μέγεθός του. Που είναι πολύ μεγάλο, είναι 2,80. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιείς και να το κινείς μέσα στο νερό όλο αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο. Δεν είναι κάτι... Κοιτάξτε εδώ το όξο που κάνω.
δεν είναι κάτι που έχει ακρίβεια στις βολές και είναι κάτι που σου δυσκολεύει πάρα πολύ το ψάρωμα. Γι' αυτό δηλαδή, τώρα εγώ καίω διαρκώς οξυγόνο. Διαρκώς. Και το χέρι μου πιάνεται εδώ πέρα για να το κρατάω. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που είναι διαδεδομένο στο εξωτερικό. Εμείς το κάνουμε, άμα θέλει κάποιος να το κάνει, θα του πρότεινα να μην δώσει πολλά λεφτά να κάνει στο χαβαλέ του για κανένα σκάρο και τέτοια, που είναι πολύ ωραίο challenge, γιατί συγκυρνάει πίσω στην αρχή. Δηλαδή, αλλάζει όλο το ψάρεμα από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα. Το πλύζεις έτσι και κάνεις ένα αυτό, το αφήνεις και ρίχνεις. Είναι βαρύ και δύσκολο. Τώρα, ας πούμε, επίσης όταν το κρατάς εδώ πέρα, σε περιορίζει πάρα πολύ γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται πίσω. Αν είναι βράχος, εκεί δεν στρίψεις, αλλά τελείωσες. Έχω χάσει πάρα πολλά ψάρια. Δεν μπορείς να το κινήσεις. Είναι κάτι. Αλλά είναι ωραίο. Έχει την πλάκα. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, για να πω για στολή και για εξοπλισμό, ας πούμε. Στολή, τώρα το χειμώνα φοράω οχτάρα. Κάτι πολύ σημαντικό είναι στο ψάρεμα το βαρύδωμα και να είσαι σωστά βαρυδωμένος. Τώρα, ας πούμε, στα λαβράκια θέλεις πάρα πολλά κιλά. Φόραγα 19,5 κιλά επάνω μου για το ψάρεμα αυτό, για να μπορείς να μην χρειάζεται να κρατιέσαι πουθενά. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και για το οξυγόνο σώνεις σε κάθε σουβουκιά, όταν δεν χρειάζεται να κρατιέσαι ή οτιδήποτε, και είσαι και πολύ πιο αθόρυβος μέσα στο ψάρεμα. Δηλαδή, θα βουτήξεις, δεν θα χρειαστεί να κάνεις πολλές παιδιλιές. Προτιμώ να είμαι θετικός στα 2/3 της βουτιάς. Είναι λίγο αντίθετο αυτό από ό,τι χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, αλλά έτσι έχεις μεγαλύτερη ασφάλεια στο ψάρεμά σου. Στο λαυρακοψάρεμα συγκεκριμένα τώρα, είμαι τέρμα αρνητικός με τα 19,5, τέρμα αρνητικός δηλαδή, οπότε μένω είτε εκεί που πιέσα τα ψάρια, ήταν το 90 πόντι το πιο, 90, λίγο πάνω από το μέτρο δηλαδή. Οπότε είτε είμαι γονατιστός, μένω σε μέρη που είμαι γονατιστός, είτε όταν χρειαζόταν να πάω λίγο βαθύτερα, έκανα γιόγκα πάνω στο πόντι. Καθόμουν έτσι πάνω και χαλάρωνα, τα κούπαγα στον πάτο. Στα 2 μέτρα όμως. Εκεί, στα 2 μέτρα, αυτό προσπαθούσα. Δηλαδή, το βάζα κόντρα, δεν πάτωνα και προσπαθούσα να ισορροπώ πάνω σε αυτό, όσο μπορώ. Καταλαβαίνω. Αλλά έτσι κι αλλιώς, δηλαδή εκεί όταν πήγαινα στα 2 μέτρα, θα έβγαινα λίγο πιο έξω, να χαλαρώσω, να είμαι έτοιμος και θα πήγαινα για να βουτήξω κατευθείαν. Είναι πολύ σημαντικό στα λαβράκια να μην κάνεις μετακινήσεις μπροστά όταν δεν είσαι έτοιμος να βουτήξεις. Γιατί είναι ακριβώς αυτό ότι δεν βλέπεις τι γίνεται μπροστά με τη θολούρα και με όλα. Και είναι τα ψάρια φαντάσματα. Μπορεί μπροστά σου να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή, ρε παιδί μου. Οπότε, άμα προχωράς και δεν είσαι έτοιμος για βολή ή δεν είσαι έτοιμος για βουτιά, το χάσεις. Μπορεί να σου εμφανιστεί μέχρι να γυρίσεις το όπλο. Θέλει να είσαι το λαβράκι συγκεκριμένα, θέλει να είσαι διαρκώς ετοιμότητα. Και αυτό είναι τόσο κουραστικό, γιατί συνήθως δεν έχει στοιχεία που να σου δείξουν ότι κάτι έρχεται. Γιατί δεν έχει ψηλό ψαρά συνήθως. Στα μέρη που. Στα μεγάλα, δηλαδή τα μεγάλα τα ψάρια εκεί που τα βρίσκω εγώ δεν έχει πολύ ζωή. Λοιπόν. Να πω. Όλα τα έχουμε βλέπουμε τώρα. Τα έχουμε γυρίσει όλα πόδια. Ναι, αυτό είναι. Αυτό δεν το πήραμε. Ήταν μπάφα, το χάσαμε αυτό. Δεν μπορείς να τα πιάνεις όλα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα να. Αυτό βγαίνει σε διάφορα μήκη. Ναι, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν. Ναι. Το συγκεκριμένο, για να έχετε μια εικόνα, είναι όλο carbon και κοστίζει 280 ευρώ. Είναι κάτι πολύ ακριβό. Δηλαδή, δεν νομίζω κάποιος ότι αξίζει να πετάξει τα λεφτά του και να μην πάρει ένα όπλο καλύτερα σε αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αλλά υπάρχουν διάφορα πλέον στην αγορά που με 50 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο τα έχουν, 50-60 ευρώ, ας πούμε μπορείς να πάρεις και να κάνεις την πλάκα σου. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Να πούμε λίγο για τους ροφούς.
κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και θέλω να το αναφέρω τώρα. Η ροφή, όπως ξέρετε, είναι ένα είδος που έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ και το έχουμε ταράξει και εμείς και πολλοί άλλοι. Τα θετικά του νομίζω τα ξέρουμε όλοι για το πόσο καλό κάνει στον κάθε τόπο και γι' αυτό κοιτάω, ας πούμε, να προσπαθώ να το αποφεύγω τουλάχιστον για κάποιους μήνες. Όταν μπορείς να ασχοληθείς με κάποια άλλα ψάρια, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βοηθάμε πάρα πολύ. Και γενικά τώρα προσπαθούμε να περάσουν απαγορεύσεις και μία από τις πρώτες που θέλουν να φέρουν είναι για το ροφό. Άμα ξεκινήσουμε απαγορεύσεις, θα εξελιχθούν και άλλες, οπότε βοηθάει να δείχνουμε μια καλύτερη εικόνα. Η έρευνα που είχε γίνει από το Τζικλίρα το 2015 και παρουσιάστηκε στη Λέσβο, νομίζω, η έρευνα αυτή, να φανταστείτε ότι πήρανε φωτογραφίες από το Facebook, εντάξει, μέσα σε ένα διάστημα τριών μηνών. Μέσα σε αυτό το διάστημα τριών μηνών, τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος καλοκαιριού, τέλος πάντων, του 2014 που είχαν οι φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, όταν πιάνουμε όλοι ψάρια, βγάζουμε φωτογραφίες την καλή μας ψαριά. Δεν ανεβάζουμε κάθε φορά την ψαριά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η εικόνα που έχει βγει από την έρευνα είναι σχεδόν ο ίδιος αριθμός σαργών που έχουν πιαστεί να είναι και ο ίδιος αριθμός των ροφών. Δηλαδή, αν θυμάμαι τα νούμερα, πιάστηκαν γύρω στα 536 άτομα του είδους σαργός, ας πούμε, και ροφός πιάστηκαν γύρω στα 516. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι ότι πιάνουμε όσους ροφούς, όσους σαργούς πιάνουμε, τόσους ροφούς πιάνουμε. Επίσης, φαίνεται ότι το δεύτερο, το τρίτο μάλλον, μετά το ροφό, ας πούμε, είδος που κυνηγάει ψαλτοφεκάς και που συλλαμβάνει, είναι η συναγρίδα. Κάτι που και πάλι δεν ισχύει, δηλαδή δεν πιάνουμε κάθε φορά σε κάθε μας ψάρεμα συναγρίδα. Είναι ένα είδος το οποίο είναι πολύ πιο τελειωμένο, ας πούμε, πολύ πιο ελάχιστες συλλήψεις. Αλλά παρόλα αυτά, η εικόνα που έχουμε δείξει είναι ότι είναι στους πρώτους μας στόχους, αλλά είναι και σε ανώτερες συλλήψεις μας. Που δεν ισχύει αυτό, δηλαδή, απλά θέλω να πω ότι πού οδηγεί η εικόνα που δείχνουμε έξω και το τι κάνουμε και οι επιπτώσεις έχει, ας πούμε, μετέπειτα και πώς χρησιμοποιούνται, γιατί πρέπει να το έχετε υπόψη ότι όλα αυτά δυστυχώς θα χρησιμοποιηθούν απέναντί μας κάποια στιγμή, εναντίον μας μάλλον. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε, να σας πω για κάποιο άλλο ψάρι, να μιλήσω για εξοπλισμό, για κάποιο άλλο μέρος, για πεδιλά. Σκληρότητα, λοιπόν, κοίτα. Εγώ τώρα φοράω τα medium soft. Εσύ πόσο κιλάεις? Και φοράς soft. Medium soft. Ναι, εντάξει, το πέδιλο είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και έχει να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με την τεχνική. Δηλαδή, πρέπει να πολλοί δεν μπορούν να βγάλουν αυτό που μπορεί να τους προσφέρει το πέδιλο λόγω λάθος τεχνικής, ας πούμε. Πρέπει να εξελίξεις την τεχνική σου ταυτόχρονα με την εξέλιξη του εξοπλισμού σου. Δηλαδή, το πέδιλο δεν είναι να πάω να δώσει 350 ευρώ και πήρα το καλύτερο το πέδιλο και θα βουτάω 40 μέτρα. Το ξέρεις και σε αυτό. Τα πέδιλα θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα, αλλά μαθαίνοντάς τα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα ποιο είναι καλύτερο ή ποιο. Γιατί ο καθένας θα κρίνει, θα δοκιμάσει και θα κρίνει και ανάλογα το κοστολόγιο και γιατί τα θέλει. Το θέμα είναι πριν αγοράζετε πέδιλα να είστε. Αυτά που θα παίξουν ρόλο είναι πρώτα απ' όλα τα κιλά σας για να καθορίσουν τη σκληρότητα του πεδίλου, τη χρήση του πεδίλου, αν θα κολυμπάτε ή αν έχετε μεγάλες αποστάσεις να κολυμπάτε ή αν ψαρεύετε λιγότερο κολυμπητό. Το βάθος που βουτάτε και όλα αυτά πρέπει να σας τα πει αυτός που θα αγοράσει το πέδιλο. Να του πείτε τι θέλετε ακριβώς, δηλαδή και κάτι την έρευνα αγοράς, δηλαδή μην σας πούνε ότι αυτό είναι το καλύτερο, το Meister, το F1 είναι το καλύτερο το πέδιλο, να το πάρω. Το Meister, το F1, ας πούμε σε κάποιον που είναι πρωτάρης, ας πούμε τώρα και ξεκινάει, δεν θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί στο μέγιστο.
και οποιοδήποτε πέδιλο. Πρέπει πρώτα να βελτιωθείς και να μάθεις. Καλό είναι τον εξοπλισμό και τα πέδιλα κυρίως, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού, να εξελίσσονται μαζί με την εξέλιξή σου σταδιακά. Πλέον το carbon, εντάξει, είναι ένα υλικό φοβερό και καλό είναι να το πάρουμε όλοι, να το πάρει και ο πρωτάρης, θα τον βοηθήσει, αλλά δεν κάνουν τα πέδιλα όλοι. Τα πέδιλα είναι για την ελεύθερη κατάδυση του α και του ω. Στο ψαροτρούφεκο δεν είναι τόσο. Να τσαγκαρείς. Άμα αυτό που θα σας προτείνουμε θα είναι, άμα είναι ο κατασκευαστής λογικά θέλει, δεν θέλει απλά να σπάει τα λεφτά, θέλει να σε βοηθήσει και να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι. Οπότε θα σου προτείνει τι χρειάζεσαι να πάρεις. Ναι. 30 μέτρα, μέχρι τα 17 μέτρα σχεδόν είναι θετικός. Και το καλοκαίρι ψαρεύαμε έτσι. Είναι, στο κατέβα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, δηλαδή τα πρώτα μέτρα μέχρι να σπάσεις και μέχρι να μπει στην αμυντική είναι αρκετό το κάψιμο. Αλλά μετά έχεις μπει στα 17 μέτρα και ξέρεις ότι από τα 17 μέτρα με 4 πεδιλές πλέον είσαι πάνω. Εντάξει, και αυτό βέβαια έχει να κάνει, τώρα μιλάμε πάντα για σταθερά κιλά. Τώρα άμα είσαι, έχεις κατέβει χωρίς σκόπο και έχεις μια ανάδυση να κάνεις απλά, εκεί δεν τους νοιάζει, δεν έχουν καν κιλά, όταν χρησιμοποιείς αναλασσόμενο εννοούμε, εντάξει. Αυτό είναι αίσθηση που την αποκτάς από την εμπειρία σου. Δηλαδή μαθαίνει το, σε καταλαβαίνεις τον οργανισμό σου. Δηλαδή έχεις ενδείξεις που δεν μπορώ να το περιγράψω, ξέρεις εσύ, δηλαδή και μια βουτιά που μπορεί να τα έχεις, να την έχεις σαν βουτιά, δεν την έχεις κάθε μέρα. Μια βουτιά 20 μέτρα, δεν μπορώ να την κάνω. Μπορεί να κάνω και 30 και 40 σήμερα, μετά δεν μπορώ να την κάνω ούτε 20 μέτρα βουτιά. Η κάθε μέρα είναι διαφορετική. Γιατί ο οργανισμός κάθε μέρα είναι σε διαφορετική κατάσταση. Οπότε, ακόμα και μια βουτιά που την νιώθεις καλά, μπορείς στην κατάδυση να την κόψεις. Γιατί να μην νιώσεις καλά, δεν έχεις χαλαρώσει καλά. Αυτά τα μαθαίνει ο οργανισμός σου. Ναι. Καταλαβαίνεις, ξέρεις πότε πρέπει. Δηλαδή, δεν είναι ότι σταματάει η βουτιά όταν σου έρθει η αίσθηση ότι θα σκάσεις. Ξέρεις, πριν σου έρθει αυτή η αίσθηση, συνήθως ξέρεις ότι πρέπει να φύγει. Το έχεις νιώσει ότι δεν έχει. Και δεν χρειάζεται να την τραβάς. Δηλαδή, όταν είχε κάνει μια βουτιά ένα 30, ένα 40, ένα 50 και δεν έχει έρθει κάτι, εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω. Σπάνια θα κάνω να την κρατήσω τη βουτιά και 2,5 λεπτά. Προτιμώ να αφού, να χαλαρώσω και να την ξανακάνω τη βουτιά λίγο πιο πέρα. Να ξαναβουτήξω. Και ανάλογα τώρα, δηλαδή το ψάρι, να μην, η επόμενη βουτιά θα προσπαθήσω να είναι στο ίδιο βάθος, να μην τα βαθύνω, να μην τα τρομάξω τα ψάρια. Και ξαναβουτάω μετά βαθύτερα. Ότι κατώ, όχι. Αλλά εντάξει, το νιώθεις. Ξέρεις πότε είσαι, θέλω να πω, κοντά στα 2 λεπτά. Στα διάμια δεν έχω, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είναι. Έχεις δει ποτέ, δεν έχω δει. Όταν είχα κάνει το σχολείο, ας πούμε, θυμάμαι ότι είχα κάνει κάτι πάνω από 4 λεπτά, ας πούμε. Αλλά δεν είναι αντικειμενικό, γιατί έχω κάνει και βουτιές 3-40, ας πούμε. Στα 17 μέσα, ας πούμε, στη βαθιά κατάλαβες, αλλά δεν είναι αντικειμενικό. Εντάξει, αλλά και πάλι δεν είναι, δηλαδή, μην πολύ κοιτάτε την άπνοια, νομίζω, γιατί παίζει, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό το πώς μαθαίνει ο οργανισμός σου να χρησιμοποιεί το οξυγόνο και τις προσαρμογές που έχεις κάνει. Δηλαδή, είχα ένα φίλο που έπαιζε νευστά όργανα και οι άπνοιές του ήταν τρομερές, παιδί μου, και τα πνευμόνια του ήταν σε τρομερή κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούσε να βουτήξει κάτω από 10-15 μέτρα και να κάνει βουτιές 1,50 2 λεπτά. Δεν μπορούσε να την βγάλει, γιατί δεν μάθανε να χαλαρώνει καλά. Έξω έκανε 4 λεπτά άπνοιες. Αλλά μέσα δεν μπορούσε να κάνει βουτήσεις πάνω από 2 λεπτά. Όλα αυτά είναι πώς θα μάθει ο οργανισμός σου να χρησιμοποιεί το οξυγόνο που έχει και να κάνεις κινήσεις, να ελαχιστοποιήσεις τις κινήσεις σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις βαθιές βουτιές έχω στο μυαλό μου, καλά αυτό είναι σε μεγαλύτερη, στην ελεύθερη κατάδυση αυτό φαντάζομαι είναι σε τεράστιο βαθμό, αλλά στις βαθιές βουτιές μου έχω στο μυαλό μου ακόμα και όταν κρατάω το όπλο, να μην το κρατάω σφιχτό με τα 5 δάχτυλα, να το κρατάω μόνο με αυτά τα 2. Δηλαδή να χαλαρώνεις τα άλλα, κατάλαβες, τα άλλα 3 δάχτυλα. Ή να έχεις χαλαρό τον αυχένα. Πρέπει όλα να τα σκέφτεσαι.
όσο τα σκέφτεσαι αυτά και το σκέφτεσαι ότι εκεί σφίγγομαι, να το χαλαρώσω αυτό το χέρι. Έχεις κερδίσει λίγο σαν την δουλειά σου. Και από εκεί πέρα είναι και οι προσαρμογές που θα γίνουν στο σώμα με τον καιρό, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ παιχνίδι μυαλού το ψάρεμα αυτό. Δηλαδή, ή ας πούμε, όταν είσαι στο καρτέρι, αν δεν έχεις εμπειρία, μόλις δεις τις συναλίδες μεγάλες, θα βαρέσεις 180 παλμούς. Αυτό θα τα διώξει τα ψάρια. Πρέπει να μάθει να φτάσει σε ένα σημείο να έχει και ψυχρό αίμα πλέον. Ας πούμε, αυτό έρχεται με τον καιρό. Και όταν δεις τα ψάρια και τα ξαναδεί και τα ξαναδεί, δεν θα σε εντυπωσιάσουν πλέον. Και τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να πλησιάσουν. Γιατί δεν θα σε ακούνε, είναι όλα καλύτερα. Είναι όλα υπέρσου μετά τώρα. Τα ατυχήματα, οι υποψίες που συμβαίνουν, βέβαια δεν είμαι και ήταν ο καλύτερος να μιλήσω, θα το μιλήσει κάποιος εκπαιδευτής σε αυτό. Αλλά συνήθως αυτό που παθαίνεις είναι blackout στην επιφάνεια, ανεβαίνοντας, στην επιστροφή. Είναι σίγουρα, έχουν κάτσει πολύ ώρα κάτω, αλλά είναι καθώς ανεβαίνεις, η μερική πίεση του οξυγόνου, επειδή ξαναδιαστέλλονται τα πνευμόνια, αλλάζει. Οπότε πλέον ο αέρας που έχεις μέσα είναι πολύ αραιός. Και ξαφνικά εκεί είναι που την τσιπάς. Αυτό είναι, δηλαδή το έχεις τραβήξει κάτω ήδη, δηλαδή είναι τραβηγμένο. Δεν είναι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ παράγοντες ταυτόχρονα η υγεία του ατόμου και τα λοιπά που μπορεί να παίξουν το ρόλο τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι το shallow water blackout, η συνεπιστροφή δηλαδή. Που το τσιπάνε πλέον. Δυστυχώ. Λοιπόν, εξοπλισμό, κάμερες. Γευστικά, πώς είναι τα μεγάλα. Γευστικά, λοιπόν, ας πούμε στη συναγρίδα που βλέπαμε πριν, εμείς περιμέναμε ότι θα ήταν άχυρη η συναγρίδα που ήταν πολύ μεγάλο ψάρι και οι συναγρίδες γενικά δεν τις έχω και σε μεγάλη υπόλοιψη, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το μαγείρεμα του ψαριού. Δηλαδή και μεγάλα ψάρια που τα κάναμε στη σούβλα, ας πούμε, γινόντουσαν φοβερά. Όταν μαγειρευτεί το ψάρι, η συναγρίδα μαγειρευόταν 3,5 ώρες. Εκεί έλειωσε. Δηλαδή, μόλις την άνοιξες, φύγαν όλα τα κομμάτια κάτω και ήταν πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πολύ στο μαγείρεμα. Στη μία η ώρα θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα Thai Rubber Cast από την ακτή και από το σκάφος. Την αίθουσα σεμιναρίων στο επίπεδο D, με εισηγητή τον κύριο Παναγιώτη Φιλόπουλο. Ωραία. Λοιπόν, άλλο κομμάτι του εξοπλισμού, να πούμε για λάστιχα. Ανάλογα το ψάρεμα. Τώρα, άμα είναι ρηχό, το ψάρεμα άμα γίνεται ρηχά, εγώ προτιμώ να έχω, άμα μιλάμε για συμβατικό όπλο, ένα ζευγάρι λάστιχα. Γιατί ας πούμε θα προτιμήσω να πάω ένα λάστιχο 18 να δουλέψω, παρά να δουλέψω 2-14 για να πάρω την ίδια δύναμη. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι το πόσα κιλά δύναμη αντέχει να πάρει η βέργα μας και να τη διαχειριστεί σωστά. Μπορεί να πάρεις 20 κιλά δύναμη από δύο λάστιχα 14, μπορεί να πάρεις 20 κιλά δύναμη από ένα λάστιχο 19 κομμένο στο μεγάλο συντελεστή. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Και πώς είναι το ψάρεμά σου. Δηλαδή, άμα κάνεις και ψάρεμα τρύπα, θα σε βόλευε να έχεις τα 2-14, ας πούμε, για να οπλίσεις τα 1-2 να ρίξεις και στην τρύπα. Άμα βιάζεσαι και δεν θα κάνεις γρήγορα και είναι ένα μεγάλο ψάρι μπροστά σου, θα χρειαστεί να πλύνεις 2 λάστιχα όμως αντί για ένα. Σε μια γρήγορη που θα χρειαστεί ένα ψάρι που το έχεις χτυπήσει και σου έχεις ψαρίσει και κάθεται λίγο εκεί γύρω-γύρω, ας πούμε, αλλά είναι μεγάλο, ένα όπλο πάπ, το ρίχνεις. Με το 1-14. Ένα ψάρι 6-7 κιλά, σου μπορεί να μην το περάσει το πιθανό. Είναι τι θέλεις, είναι τι θέλεις να κάνεις. Τα αεροβόλα είναι πολύ καλά, έχω ψαρέψει παλιά. Είναι λίγο πιο λίγοι αυτοί που θα χρησιμοποιούν τα αεροβόλα, αλλά έχουν πολύ δύναμη και είναι, πλέον έχουν εξελιχθεί και δεν πετάνε και βάζουν και κεφαλές να μην εκτοξεύουν τον αέρα και γίνουν, κάνουν και τόσο θόρυβο, είναι και πιο αθόρυβες στις βολές τους. Είναι πολύ καλά τα αεροβόλα, αλλά επικίνδυνα δεν είναι. Απ' την άποψη ότι άμα κάνεις το σέρβις τους και τα συντηρείς όπως πρέπει, δεν είναι επικίνδυνα. Απλά το λάστιχο βλέπεις τη φθορά και ξέρεις ότι είναι θανάρα λάστιχά σου. Αλλά δεν βλέπεις τη φθορά μες στο μηχανισμό σου, ας πούμε.
δεν ξέρεις τι γίνεται και αν θα φύγει η Βέρβα κάποια στιγμή. Έχει εικόνα απλά για τα λάστα, οπότε δεν σημαίνει ότι είναι πιο ασφαλή επειδή τα βλέπεις απλά. Γιατί το πρόβλημα ξεκινάει στο μηχανισμό, όχι στο λάστο. Τι. Είναι πόση δύναμη θέλει να πάρεις. Δηλαδή και, το 16, και τα 16 για να τα φτάσεις να πάρεις 20 κιλά, ας πούμε, θα πρέπει να τα φορτώσεις αρκετά. Έχει να κάνει με το σε τι όπλα τα βάζεις. Ένα ξύλινο, είναι ξύλινο όπως το λένε, είναι ένα σωληνωτό απλό. Δηλαδή ένα σωληνωτό, 2 16, εγώ δεν νομίζω ότι, δεν μου αρέσουν πολλές από σωληνωτούφεκα με διπλά 16 δηλαδή. Είναι ένα setup, ας πούμε, εμείς δουλεύουμε διπλά 16 στο Trigon, στο όπλο που είναι ένα όπλο που γεμίζει νερά μέσα και φτάνει κοντά 5 κιλά συνολικό βάρος. Και δουλεύουμε 2 16 στο μέγιστό του βέβαια, δηλαδή μπορείς να πάρεις όλη τη δύναμη και τη διαχειρίζονται όλοι. Δεν φεύγεις σε ανάκρουση και σε... δεν έχεις απόλυτη δύναμη τριγύρω, ας πούμε. Τα ψάρια βλέπουν χρώματα. Αυτό το λευκό στο κεφάλι είναι για ασφάλεια για εμάς. Δεν είναι για... δεν είναι, είναι απλά για να μπορείς να παρακολουθείς τον άλλον. Δηλαδή το τρίγωνο στην πλάτη σε συνδυασμό με το άσπρο στο κεφάλι, όταν είναι στον πάτο άλλος, δηλαδή άμα έβλεπες ένα άσπρο, ξέρεις ότι είναι εκεί, αλλά δεν ξέρεις που κοιτάει και που κινείται. Όταν έχεις το τρίγωνο που σου δείχνει το άσπρο, έχεις και την κατεύθυνση που έχει το ζευγάρι σου. Δηλαδή αυτό είναι από άποψη ασφάλειας. Τα ψάρια δεν τα διώχνει, γιατί μου λέγανε ας πούμε ότι τα διώχνει και τα τρομάζει και τα λοιπά. Δεν τα διώχνει γιατί έχει δηλαδή με την ίδια στολή έχω πιάσει και ψάρια στο μισό μέτρο νερό, λαβράκια που είναι πολύ καχύποπτα ψάρια, αλλά ταυτόχρονα και, και βαθιά, στα καρτέλια, συναρτήδες και γυάλα ψάρια τέλος πάντων. Δηλαδή μεγαλύτερο ρόλο παίζει η παρουσία σου, αυτό που έλεγα, και να μην δημιουργείς γύρω σου. Να έχεις την αίσθηση ότι δεν αλλάζεις το τι συμβαίνει εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή δεν το επηρεάζεις. Είσαι εκεί, είναι σένα με το βυθό. Δηλαδή η παραλλαγή θα παίξει το τελευταίο ρόλο. Εγώ ας πούμε τη στολή μου την βάφω κόκκινη γιατί γράφει καλά με το μπλε. Γιατί γράφει για να με βλέπουν τα ψάρια. Βλέπουν, έχουν καλή όραση και νομίζω τα πιο μεγάλα έχουν ακόμα καλύτερη. Αλλά ρε παιδί μου, το ψάρι, άμα έχει κρυφτεί καλά. Τα ψάρια έρχονται στο καρτέρι, ας πούμε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να δουν άμα είναι φαγητό αυτό που έχουν ακούσει, νιώσει τέτοιο. Και ο άλλος λόγος είναι να δουν αν είναι κίνδυνος. Μια φώκια, ας πούμε, για να ξέρουν ότι εκεί πέρα υπάρχει μια φώκια και δεν θα τους επιτεθεί ξαφνικά, ας πούμε. Καταλάβες, δηλαδή, όπως βλέπεις, όταν κολυμπάει ένας καρχαρίας, όλα τα ψαράκια, το πιο ασφαλές σημείο είναι, η ουρά, είναι πίσω από τον κυνηγό, ας πούμε. Οπότε και τα ψάρια, όταν θα είσαι κάτω, θέλουν να έρθουν να δουν τι είναι αυτό που κατέβηκε για να ξέρουν αν είναι κίνδυνος ή φαγητό. Ναι. Αυτή είναι η περιέργειά τους. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν να έρχονται από τα 30 μέτρα μακριά, δεν θα έρθουν γιατί σε είδανε συνήθως, είναι γιατί σε άκουσαν, θα τους κάνεις κάποιο λαρικισμό, θα ξύσεις. Κατάλαβες. Από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσουν σε σημείο και να σε δουν, άμα δεν τους κάνεις κάποια απότομη κίνηση, δεν σε ξεχωρίζουν. Και μαύρη να φοράς. Δεν χρειάζεται να είναι παραλλαγή δηλαδή. Και άσπρο να είναι όλο άσπρο. Τώρα έκανε ο Αποστολάκης ένα βίντεο που γύρισε, αν το είδες. Ναι, που γίνανε όλο ολόαστο στολή, είναι με το λευκό τέτοιο, τα ψάρια ερχόντουσαν και έπιανε. Δηλαδή παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η παρουσία σου και η καρδιά, πόσο ήρεμος είσαι κτλ. Παρά τα χρώματα. Αυτό είναι και ψυχολογικό δικό σου, σε μεγαλύτερο βαθμό νομίζω. Σίγουρα παίζει ρόλο, γιατί αλλιώς θα ήταν και όλα τα ψάρια τα βλέπαμε, δεν θα είχαν χρώματα. Είπε και τα ρίχα. Δεν αναγνωρίζουν στα βαθιά χρώματα. Εντάξει, με την έννοια ότι τα χρώματα χάνονται στα βαθιά. Στα 7 μέτρα το κόκκινο έχει χαθεί πλέον, ναι. Αλλά βλέπουν χρώματα, υπάρχουν ακόμα χρώματα. Απλά είναι οι αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου πλέον. Περισσότερο, δεν είναι. Θα το πάμε λίγο στην κάμερα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ας πούμε, μισώνει η χιλιά, για το χάος μου θέλω να ρωτήσω. Έχει το πορτάκι μπροστά ένα σαν ο-ring, ας πούμε, σαν ένα λαστικάκι. Φλάτζα, ναι. Ο-ring είχαν παλιές. Ναι. Είναι εμπιστοσύνη. Ναι, αυτό. Να το ναι, να δει. Παλιά. Είναι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά παλιά. Γι' αυτό το είπα. Ότι το είπα πριν, το ανέφερα. Όσοι έχουν κάμερες 100 και 200 πρέπει να την προσέχουν αυτό γιατί είναι... έχουν θέμα. Στο καινούριο, το καπάκι όπως είναι, έχει τη φλάτζα το καπάκι
και στην ουσία έρχεται και ακουμπάει επάνω στο υπόλοιπο χάουζο. Όσο βαθαίνεις, η πίεση το σπρώχνει και το... Η πίεση το κλείνει περισσότερο. Καταλαβαίνεις, δεν παίρνει... Εγώ το βάζω και λίγο έτσι. Ναι, βάζεις, το ενυδατώνεις. Πρέπει να είναι λίγο ενυδατωμένο το ουρί ή η φλάτσα εκεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά οι προηγούμενες, ας πούμε, είχαν το ουρί το κλασικό, το οποίο το ουρί πήγαινε και χώνευε μέσα στο χάουζο. Εκείνο δεν είχε τόση... Ναι, η Sony 1000 έχει το housing που χρησιμοποιεί και η 50, η AS50. Δηλαδή είναι διαφορετικό από τις 100 και τη 200 και τη 15, το αλλάξαμε. Και είναι πολύ πιο safe. Δηλαδή με τη 1000 που έχεις, θεωρώ απίθανο να έχεις θέμα με το housing. Οπότε δεν αλλάξει, έχει ρόλο και το βάθος, έτσι. Ναι. Αλλά σου λέω, δηλαδή... Να πιστεύεις το βάθος, δεν πρέπει να κατεβαίνεις το πίεση, το... Ναι, όσο κατεβαίνεις, επειδή αυξάνει την πίεση, ναι, στην ουσία το πιέζει ακόμα περισσότερο. Κατάλαβες, δηλαδή να γίνεται πιο στεγανοποιείται, ας πούμε, ακόμα περισσότερο. Βυθίζεται το housing πάνω στη πλάτσα και κολλάει. Δεν έχει... Είναι safe. Γιατί το λες, γιατί προφανώς δεν κλείνει με... Δεν το νιώθεις με πολύ κόντρα να κουμπώνει. Ναι. Γι' αυτό το λες. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να κουμπώσει με πολύ δύναμη, θα κουμπώσει από την πίεση. Κουμπώνει το... όσο κατεβαίνει το πιέζει. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε, έχει θέλει κάποιος να κάνει κάποιες ερωτήσεις, ναι, δεν θέλω να ανοίξω κάτι άλλο. Γιατί... Κοίταξε, στη συναγρίδα θα πας κάτω, θα κοιτάξεις πρώτα απ' όλα να κρυφτείς και να είσαι ήρεμος. Άμα τα ψάρια κυκλοφορούν, αλλά δεν έχουν ενδιαφέρον να έρθουν πάνω μου, θα προσπαθήσεις να τους κεντρήσεις το ενδιαφέρον, θα κάνεις ένα λαργισμό, θα ξύσεις, θα χτυπήσεις λίγο το βράχο, θα κάνεις κάτι. Άμα το ψάρι δεις ότι ξεκινάει να έρχεται, εκεί πρέπει να μείνεις απόλυτα, δηλαδή άμα το ξανακάνεις δεύτερο εκείνη τη στιγμή που έρχεται, 9-10 φορές θα φύγει. Δηλαδή, γιατί τους έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και αρχίζουν να έρχονται να δουν τι είναι αυτό που άκουσαν, κατάλαβες. Όταν ξαφνικά θα τους πεταχτεί κάτι, θα ξαφνιάσεις, θα σπάσουν. Δηλαδή, παθητική στάση, αυτό πρέπει, είναι πολύ σημαντικό, παθητική στάση. Να χαμηλώσεις, ναι, να τους δείξεις ότι τα φοβάσαι. Αυτό. Για να έρθουν άφοβα, να έρθουν κυριαρχικά, κατάλαβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις παθητική στάση. Τι. Α, εντάξει, γιατί σε βλέπω... Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω τους υπόλοιπους. Κάποιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.